ενδεικτική της περαιτέρω εμβάθυνσης και της διεύρυνσης των σχέσεων των δύο χωρών. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Σωστά τα λες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, υποδέχθηκε με πολύ θερμά λόγια. Τα ακούσαμε τον Κύπριο ομολογό του, τον Κωνσταντίνο Κόμπο, στο State Department, σε μια συνάντηση που αποδείχθηκε πολύ σημαντική για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κύριος Μπλίνκεν ανακοίνωσε την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου με την Κύπρο. Είναι μια απόφαση, να πούμε, που προσπάθησαν να αποτρέψουν οι Τούρκοι, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Διότι οι Αμερικανοί πρωτίστως, όπως ξέρουμε, βλέπουν τα συμφέροντά τους και αυτή τη στιγμή έχουν στρατηγικό συμφέρον να συνεργαστούν με την Κύπρο λόγω της τοποθεσίας της. Είναι το πλέον στρατηγικό σημείο και στη Μεσόγειο, αλλά και για τις χώρες, Μιχάλη, που ενδιαφέρονται για τη Μέση Ανατολή. Αποδείχθηκε σίγουρα με την Αμάλθεια ότι λύθηκαν θέματα που αφορούσαν την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά το νησί προσφέρει και άλλες λύσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Και όταν οι Αμερικανοί ομιλούν για την ασφάλεια, εντοπίζουν πρώτα το στρατηγικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει μια χώρα. Ο διάλογος, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, θα ξεκινήσει ο Σεπτέμβριο και θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αποστολής υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Και η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία το Σεπτέμβριο, όπως είπαμε, και η επόμενη στην Ουάσιγκτον τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ο στρατηγικός διάλογος περιλαμβάνει όλους, θα έλεγα, τους τομείς συνεργασίας. Είναι ένα πακέτο που συνήθως δίνεται στους ισχυρούς και στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα είναι επιτυχία της Κυπριακής Κυβέρνησης που κατάφερε να εισέλθει στην ομάδα αυτή των εκλεκτών. Και το λέω αυτό, Μιχάλη, επειδή υπήρξαν κατηγορίες που αποδείχτηκαν βεβαίως ψεύτικες για δίθες σχέσεις του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με την Πόσχα. Με τη συμφωνία αυτή αποδεικνύεται ότι οι Αμερικανοί δεν πίστεψαν τις κατηγορίες που ξεκίνησαν από τις Βρυξέλλες και σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές του πρόσφεραν τον στρατηγικό διάλογο. Πρέπει τέλος να αναφέρω ότι ο κύριος Κόμπος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις εδώ στην Ουάσιγκτον και στο Κογκρέσο και στο State Department. Τώρα βρίσκεται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, όπου έχει συνάντηση με έναν εκ των πλέον στενών συνεργατών του Πρόεδρου Biden. Ενώ μετά τον κύριο Μπλίνκεν είχε συνάντηση και με τον Υφυπουργό. Ναι. Κάποιο πρόβλημα